και από την ακριτική Γάβδο. Σήμερα πόσο είχαμε, 30 στην Κρήτη, μέσο όρο, θα εκεί, τα δούμε. Εκεί, κοντά είσαι. Θα τα δούμε 28. Και με τον κύριο Αρναούτογλου, τον Σάκη τον Αρναούτογλου, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε στην Καστοριά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Ρήμων, αντιδήμαρχος τουρισμού στο Δήμο Καστοριάς, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω εδώ στην Κρήτη TV, να τον ευχαριστήσω και για την υπομονή του. Αντιδήμαρχε, θερμοκρασία εκεί στην περιοχή σας. Καταρχήν, καλησπέρα. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 6 βαθμούς. Στους 6. Έλεγα τώρα εδώ στη συνάδελφο την Εύη Σπανού, εδώ 30 σήμερα στην Κρήτη, στους 6 στην Καστοριά. Ναι, είδαμε και εμείς. Ναι, και όσο πηγαίνει προς τη νύχτα, η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στο 0. Αντιδήμαρχε, χιόνια βλέπετε κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι? Χιόνια βλέπουμε. Ναι, και σήμερα κιόλας έχει χιονίσει στα ορεινά του νομού. Φαίνεται καθαρά και από την πόλη, και γι' αυτό υπάρχει αυτό το ψύχος κοντά στο 0 αυτή τη στιγμή. Ναι. Κάθε χρόνο από τα μέσα Δεκέμβρη μέχρι και το Μάρτιο υπάρχει χιονόπτωση, ναι. Ξέρετε, κύριε Ρήμο, η πρόθεση των Ελλήνων, παρά τους όποιους περιορισμούς, παρά την πανδημία, είναι να ταξιδέψουν φέτος στις γιορτές. Αυτό έχει περάσει, ναι, και σε κάποιες κρατήσεις και σε κάποια τηλέφωνα σε επιχειρήσεις περιοχής σας? Από την ενημέρωση που έχουμε από το Σύνδεσμο Ξενοδόχων, υπάρχουν αρκετές κρατήσεις για την περίοδο των εορτών. Επίσης, παρόλο που η Καστοριά δεν φημίζεται να είναι και καλοκαιρινός προορισμός, φέτος σπάσαμε κάθε ρεκόρ προηγούμενο με αρκετές κρατήσεις, με νέους τουρίστες κυρίως του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού. Ευελπιστούμε και το Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά να είμαστε αντίστοιχα στο ίδιο επίπεδο. Αντιδήμαρχε, με τα κρούσματα πώς θα πηγαίνετε εκεί? Με τα κρούσματα όπως πηγαίνει όλη η Ελλάδα, έτσι πηγαίνουμε και εμείς. Τα πράγματα, παρόλο που η Καστοριά είναι από τους υψηλότερα εμβολιασμένους νομούς στην Ελλάδα, υπάρχει ποσοστό αρκετά υψηλό. Μάλιστα. Σε σχέση με τον πληθυσμό που έχει η πόλη. Και είναι, για να αλλάξω έτσι λίγο κλίμα, και ο προγραμματισμός ο χριστουγεννιάτικος πλούσιος με πολλές εκδηλώσεις εκεί στην Καστοριά. Σε λίγες μέρες θα στολίσετε και το δέντρο σας. Έτσι, κυρία Σπανού, είναι όπως είπατε. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι τις 8 Ιανουαρίου υπάρχει ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα από το Δήμο Καστοριάς. Με τις 8 Δεκεμβρίου να ξεκινάμε το άραμα των Χριστουγέννων και να κορυφώνεται 6, 7, 8 Ιανουαρίου. Με την παρέλαση των ραγκουτσαριών ή των καρναβαλιών, διαφορετικά όπως τα λέμε εμείς, όλα αυτά με την προϋπόθεση να μπορέσουμε υγειονομικά να ακολουθήσουμε την πεπατημένη. Αντιδήμαρχε, το μήνυμά σας εδώ στους κριτικούς, όμορφος τόπος η Καστοριά, εξίσου όμορφος και η Κρήτη βέβαια. Η Κρήτη εννοείται, είναι όμορφος τόπος, σας αγαπάμε, ξέρω ότι μας αγαπάτε κι εσείς. Θα χαρακτηρίζω την Καστοριά ως την Κρήτη του Βορρά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εσείς που είστε, ξεκουράζεστε που περάσατε μια σεζόν πλούσια, καιρός είναι να μας επισκεφτείτε σαν χειμερινό προορισμό. Βέβαια, και να τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά, αντιδήμαρχε. Όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.